Πάμε στην Εύη Σπανού, η οποία βρίσκεται στην περιοχή των Μαλίων και από ό,τι γνωρίζω έχει δίπλα της παραγωγούς, οι οποίοι είδαν σήμερα την παραγωγή τους, την σοδειά τους να καταστρέφεται. Νίκο, καλησπέρα. Ακριβώς όπως τα είπες, εικόνες βιβλικής καταστροφής θα μπορούσα να τις χαρακτηρίσω. Έχουν κάνει το γύρο όλης της Ελλάδας από τις καταστροφές που υπήρξαν εδώ στην περιοχή των Μαλίων. Πίσω μου, μπορείς να δεις και από την εικόνα που σου δίνει ο Χρήστος Παπαδάκης αυτή τη στιγμή, ένα χωράφι πατάτας, το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να επανέλθει, όπως μας είπε η κυρία Φωτεινή, η οποία το καλλιεργεί. Στα αριστερά μου έχω τον κύριο Μανώλη, είναι καλλιεργητής εδώ στην περιοχή. Κύριε Μανώλη, καλησπέρα σας. Ποια ήταν η εικόνα που αντιμετωπίσατε το πρωί πηγαίνοντας στο χωράφι για να δείτε τι καταστροφές έχει υποστεί? Το πρωί πήγα στο χωράφι να δω τι είδα. Μία μεγάλη καταστροφή. Τις μπανάνες, τις ελιές και τις πατάτες. Τώρα περιμέναμε για να αρχίσουμε να βγάζουμε. Καταστραφήκαν όλα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Απλά θα ζητάμε από μια βοήθεια από τον ΕΛΓΑ, από κάτι. Κύριε Μανώλη, είναι ολοκληρωτική η καταστροφή. Είναι ολοκληρωτική καταστροφή. Δηλαδή, ναι, δεν προκύπτει ούτε ένα. Καταστραφή. Ούτε για δείγμα για να φάμε, ούτε για δείγμα, τίποτα. Μιλάμε για παραγωγή πατάτας. Πατάτας, ναι. Και πατάτας και μπανάνας που έχουμε και ελιές. Είναι τι να σας πω, ένα μαύρο χάλι. Μια ολική καταστροφή. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, τώρα να σας βγάλω πατάτα να τη δείτε, είναι πιο μικρό από το αυγό. Μάλιστα, και είναι περίοδος συγκομιδής, σωστά? Ναι, έχουμε ακόμη γύρω στις 20-25 μέρες για να τη βγάλουμε. Μάλιστα. Νίκο, ο κύριος Μπάμπης δίπλα μου έχει θερμοκήπιο, το οποίο, όπως μας είπε, έχει καταστραφεί ολοσχερός. Ολοσχερός έχει καταστραφεί το θερμοκήπιο το δικό μου, ήταν κατά τις 3 παρα 5. Πήγα να βγω έξω από το σπίτι για να έρθω κάτω. Δυστυχώς δεν μπορούσα να κινηθώ καθόλου με τα μάξι. Ήρθα κατά τις 6 ώρα και βλέπω το θερμοκήπιο, το μισό έχει ρίξει κάτω. Είχα χυπευτικά ντομάτες και διάφορα χυπέθρια. Είναι διαλυμένα όλα. Ανεπανόρθωτη. Εύη, τι ζητούν εκεί οι παραγωγοί? Δεν υπάρχει τίποτα όρθιο. Έχουν έρθει σε επαφή με κάποιον φορέα προκειμένου να υπάρξει, να βρεθεί στην περιοχή και να προχωρήσουν διαδικασίες αποζημιώσεων? Τι ζητούν? Προς το παρόν, όπως Δεν ξέρουμε ακόμα τι ζητούν, τίποτα. Έχετε απευθυνθεί σε κάποιον έτσι ώστε? Όχι, σε κανένα. Βεβαίως. Γεια σας, Λιδάκης λέγομαι εγώ. Εγώ απευθύνθηκα το πρωί στον ΑΛΓΑ γιατί ξέρω τον κύριο Τερζάκη. Μου είπαν ότι είναι ενημερωμένος πλήρως για την καταστροφή εδώ πέρα. Και προφανώς θα μας επισκεφτεί. Απλώς είναι πολύ φρέσκο το πράγμα, αλλά θα κάνουμε οτιδήποτε, διότι είναι 100% ολική καταστροφή, όχι μόνο στα γεωργικά, αλλά και στα τουριστικά. Έχουμε πάθει ανεπανόρθωτες ζημιές όλος ο κόσμος. Από καθρέπτες, από τζάμια, βέβαια, από ηλιακά. Σοβαρές ζημιές, κύριε Λιδάκη, βέβαια, και στο παραλιακό μέτωπο. Έχουμε καλύψει το ρεπορτάζ είναι εδώ στον όμιλο της Κρήτη TV. Μόνο στην περιοχή Μαλίων τόση πολύ. Εμείς ασχολούμαστε δυστυχώς με τη γεωργία και μας κατάστρεψε. Έχετε δει? Έχω μπανάνη υπαίθρια, έκοβα τώρα, παρόλο που δεν ήταν φέτος καθόλου καλή σεζόν λόγω COVID. Δεν δουλέψαμε τίποτα με τα ξενοδοχεία και ελπίζαμε καθαρά στα αγροτικά, αλλά τελικά και από εκεί πέρα μας τιμώρησε ο Θεός, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έχετε αντικρίσει, κύριε Λιδάκη, έχετε αντικρίσει παρόμοιες εικόνες στο παρελθόν? Εγώ είμαι 58 χρονών, είχε γίνει πριν 3 χρόνια. Πάλι, αλλά όχι σε αυτό το σημείο. Αυτή τη φορά ήταν δυστυχώς το τέλος για την περιοχή εδώ πέρα. Δυστυχώς. Μάλιστα, οικονομική καταστροφή λοιπόν. Και ζητούμε μια βοήθεια, ειδικά από τον ΕΛΓΑ, γιατί είναι ο μόνος αρμόδιος που μπορεί να μας βοηθήσει, τουλάχιστον να μας καλύψει έστω τα έξοδα που έχουμε βάλει από την τσέπη μας. Διότι δεν δουλέψαμε φέτος, ήταν μια από τις χειρότερες χρονιές σε όλη την Ελλάδα και στον κόσμο, το ξέρετε αυτό. Και περιμέναμε καθαρά από τα γεωργικά, όχι για να ζήσουμε, όχι για να έχουμε να φάμε. Τελικά μας κατάστρεψε ο καιρός. Και βέβαια, κύριε Λιδάκη, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί ο παραγωγός να προφυλαχθεί και από μόνος του. Είναι ακραία καιρικά φαινόμενα. Ήρθε να τα αντιμέτωπε μια θεομηνία. Όχι, είναι ακραία. Ακραία. Ναι. Εδώ πέρα, εγώ ξύπνησα τη νύχτα με την οικογένειά μου. Κόντεψε να μας σκοτώσει. Φοβόμαστε να βγούμε έξω. Μου πλάκωσε τα μάξια στην αυλή. Κάτω μου τα σπάσε όλα. Δηλαδή, έχει σπάσει πάρα πολλά μάξια. Έχει σπάσει μπαμπρίζ. Τίποτα. Δηλαδή, ήταν μια κατάσταση πολύ δραματική. Εκτός ελέγχου. Αυτά τα φαινόμενα τα έχω συναντήσει εγώ
στο παρελθόν μόνο στο Μαϊάμι. Ήταν καθαρά τυφώνας. Και δυστυχώς αρχίσαμε και σε εμάς εδώ πέρα να βλέπονται αυτά τα φαινόμενα, τα οποία είναι πολύ καταστροφικά. Δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ξέρω. Κανείς δεν ξέρει. Με τη φύση δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Μάλιστα. Ολοκληρωτική λοιπόν δυστυχώς, καταστροφή. Δεν ξέρω. Εύη, αν θέλεις να προσθέσεις κάτι. Νίκο, οι εικόνες που έχουμε συναντήσει και στο δρόμο Βέβαια. Είναι κάπως αποκαρδιωτική και από τις καταστροφές που υπάρχουν στο οδικό δίκτυο. Αλλά όπως μας είπαν και οι άνθρωποι, όχι μόνο στις καλλιέργειες και στα σπίτια. Η κυρία Φωτεινή προλίγου που έχει και το χωράφι εδώ πίσω με τις πατάτες που έχει καταστραφεί, μας είπε ότι στην ταράτσα της οι ηλιακοί έχουν καταστραφεί. Βέβαια. Καταστροφές βέβαια και σε υποδομές και σε περιουσίες εκεί των ανθρώπων. Πέρα από το φυτικό κεφάλαιο βέβαια της περιοχής και τις καλλιέργειες, μεγάλες ανυπολόγιστες καταστροφές. Εύη Σπανού παραμένει στο σημείο, συνεχίζει στο ρεπορτάζ.